Ανεξάρτητος βουλευτής, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο σχετικά με τον ΕΦΚΑ, τις εισφορές και όλο αυτό το αλαλούμ περιγράφουν οι δικηγόροι, αλλά από την πλευρά του Υπουργείου λένε ότι τα πράγματα ομαλοποιούνται και ότι μάλιστα είναι και λιγότερες οι ασφαλιστικές εισφορές. Από πλευρά τη ομαλοποίηση δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω, με την έννοια ότι είναι προφανές ότι ως τώρα η κατάσταση αυτή δεν χειρίστηκε σωστά ο ΕΦΚΑ. Η μετάβαση από τα πολλαπλά ταμεία στο ένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ελπίζω να ομαλοποιηθεί. Mm-hmm. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι νομίζω τα ψέματα στην πραγματικότητα που μας είπε σε σχέση με τις εισφορές. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση όσα δελτία τύπου και να βγάλει, υπάρχουν τα πραγματικά έγγραφα τα οποία στέλνει στη Βουλή. Είχαμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε και ψηφίστηκε το Δεκέμβριο, και έχουμε και ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που είναι μια επικαιροποίηση του προϋπολογισμού, ο οποίος με το πολυνομοσχέδιο, όπως ξέρετε, ήταν παράρτημα του πολυνομοσχεδίου. Εκεί τα έσοδα από τους για το ασφαλιστικό σύστημα είναι μειωμένα κατά 950 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση λοιπόν με την εμπειρία αυτών των 3-4 πρώτων μηνών αλλάζει τα νούμερα του προϋπολογισμού και λέει ότι θα πάρω 950 εκατομμύρια λιγότερα. Γι' αυτό ρωτούσα επίμονα εγώ. Αλλά... Λοιπόν, και μάλιστα τι κάνει. Κάνει, συνειδητοποιεί και ομολογεί λοιπόν στα επίσημα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου αυτό το νούμερο και τι λέει, για να μην δημιουργήσει τρύπα στον προϋπολογισμό, αυξάνει άλλους αριθμούς και κυρίως τα φορολογικά έσοδα που τα αυξάνει πάνω από μισό δις, πάνω από 500 εκατομμύρια. Άρα, ετοιμαστείτε για τσουνάμι κατασχέσεων ηλεκτρονικών πληστηριασμών ή άλλων εργαλείων, ώστε να μπορέσει να κλείσει την τρύπα αυτή. Άρα, διπλά θα την πατήσουμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε στον ΕΦΚΑ τις εισφορές μας και θα αρχίσουμε να μας κυνηγάει η εφορία. Άλλο θέμα που υπάρχει σήμερα στην επικαιρότητα και σας αφορά με την έννοια ότι είχατε τη θέση αυτή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Διαβάζουμε ότι οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι από τα 92 δισεκατομμύρια χρωστούμενα προς το δημόσιο μπορεί να εισπραχθούν το 11% κάτι, δηλαδή περίπου 10 δισεκατομμύρια. Yeah. Και μάλιστα τα περισσότερα από μικροοφιλέτες. Ναι, είναι προφανές ότι οι μικροφιλέτες που χρωστάνε 100, 150, 200, 250 ευρώ, βέβαια δεν είναι πολλά σαν νούμερα, αλλά επειδή είναι μεγάλος αριθμός, αθροίζουν σε κάποιο ποσό περίπου στα 2 δις περίπου. Είναι ευκολότερα τέλος πάντων να εισπραχθούν. Πράγματι, εγώ θα σας πω τα νούμερα. Μέσα σε αυτά τα νούμερα είναι 6 δις από την Ακρόπολης Χρηματιστηριακή. Είναι 1,1 δις από τον ΟΣΕ. Που ακόμα αυτός ο νόμος που θα καθάριζε αυτά τα χρέη δεν υπάρχει. Είναι τα χρέη ενός πτωχευμένου που είναι στη φυλακή από τη Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή, απάτη το ΦΠΑ, ανθρώπων οι οποίοι έχουν πεθάνει. Πάρα πολλά λοιπόν είναι σε αυτή Γιατί την κατηγορία. Γιατί δεν διαγράφονται αυτά και πιστεύουμε όλοι ότι μπορούμε από κάπου να πάρουμε από ένα πουγγί 90 δισεκατομμύρια. Αν όχι 90, κάποιοι λένε να πάρουμε 45 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να πάρουμε. Εγώ θα τα βάζα ίσως γύρω στα 15, αλλά ας πούμε και 10, 11, 12 θα μπορούσα να το αποδεκτώ. Υπάρχει ένα ζήτημα εμπιστοσύνης. Κατά πόσον μέσα σε αυτά τα χρέη θα παρισφρήσουν και χρήματα. Ας το πούμε, θα σβηστούν τα ακριβώς. Δυστυχώς πρέπει όμως να γίνει αυτή η διαδικασία με τις όποιες δικλείδες. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Θεοχάρη, θυμάμαι τον κύριο Παπανδρέου που έλεγε το 2010 ότι τα ληξιπρόθεσμα ήταν περίπου 33 δισεκατομμύρια. Τώρα έχουν φτάσει 60 δισεκατομμύρια παραπάνω. Και αναρωτιέμαι γιατί. Είναι χρήματα προφανώς χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση. Από τα 60 δις της κρίσης δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Ναι, καταρχήν δεν μπορούσαμε τότε από τα 30 να πάρουμε, έτσι, μπορούσαμε να πάρουμε 7-8. Τώρα λοιπόν από τα 90 μπορούμε να πάρουμε 14-15, αλλά εκεί είναι ουσιαστικά. Η εισπραξιμότητα, κοιτάξτε, διεθνώς των προστήμων για παράδειγμα, είναι γύρω στο 1-2, άντε 3%. Σε εμάς είναι 0-15, okay, ελάχιστο, αλλά πάντοτε μιλάμε για μια τέτοια τάξη μεγέθους. Εκτιμήσεις από τα αποτελέσματα του Eurogroup έχετε, κύριε Θεοχάρη, πιστεύετε ότι στις 15 Ιουνίου θα κλείσει το θέμα? Νομίζω ότι ήταν ένα δύσκολο Eurogroup. Η εκτιμήση είναι ότι θα κλείσει στις 15 Ιουνίου. Έχω την αίσθηση ότι στο Eurogroup της Δευτέρας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είχε μια λανθασμένη εικόνα για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Γερμανία. Και η Γερμανία που είχε μια λανθασμένη εικόνα για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να αποδεχτεί, ουσιαστικά χαρτογράφησαν τις θέσεις ο ένας του άλλου. Ναι. Έχουμε τρεις εβδομάδες για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν ήταν η εποχή της σύγκλησης. Είναι η εποχή της χαρτογράφησης των θέσεων και ας το πούμε πού μπορεί να μετακινηθεί. Και αυτό θα γίνει σε τρεις εβδομάδες, λέτε. Θα γίνει σε τρεις εβδομάδες, πιστεύω ότι θα γίνει πραγματικά. Και το άλοθη ότι επειδή λείπουν ακόμα 25 προαπαιτούμενα για να ολοκληρωθούν, όταν γίνει αυτό
πρώτο βήμα. Άρα θα μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα. Να τα κινηθούν και οι δύο θέσεις. Θα κλειδωθούν όλα. Τα ψήφισε. Ναι. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όμως. Ναι, υπάρχουν αλλά ζητήματα που είναι υπορικές αποφάσεις. Λεπτομέρειες τα είπατε όμως. Γι' αυτό, η πολιτική απόφαση και ακόμα και ο κύριος Σόιμπλε στο Eurogroup εκθίασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υποκύψει σε ό,τι τη ζητήσαν οι δανειστές. Αυτό που θα πάρουμε για το χρέος άξιζε την αναμονή. Όχι. Είμαι κατηγορηματικό σε αυτό. Η αναμονή έκανε τα πράγματα χειρότερα. Η αναμονή ουσιαστικά μας βάζει τώρα, σαλαμοποιεί τη συζήτηση. Η κυβέρνηση είχε δίκιο όταν έλεγε ότι πρέπει να έχουμε μια συμφωνία πακέτο. Έκανε πίσω σε αυτό. Mm-hmm. Δεν κέρδισε το βασικό της διαπραγματευτικό στόχο και κυρίως από αυτό θα την πληρώσουμε. Δηλαδή, πρώτα σαλαμοποιήσαμε τα μέτρα που εμείς πρέπει να πάρουμε. Πάρα πολλά. 4,9 δις, ενώ θα μπορούσαμε με 4 να την είχαμε γλιτώσει. Μετά συζητήσαμε το χρόνο των πρωτογενών πλεονασμάτων, το 3,5%. Mm-hmm. Το φτάσαμε μέχρι το 2022, 5 χρόνια μετά το πρόγραμμα. Τώρα συζητάμε το 2,2 ή 2,6 που ζητήσαμε μέχρι το 2060. Θα χάσουμε και εκεί πέρα ένα mm-hmm. σημαντικό ποσό. Και μετά θα είναι το τελευταίο κερασάκι την τούρτα, το οποίο όμως θα είναι μια απλή επιβράβευση. Και επειδή έχουμε κάνει όλη αυτή τη μετακίνηση εμείς, θα πάρουμε το ελάχιστο δυνατό υπέρ των γερμανικών εκλογών. Έκανε λάθος η κυβέρνηση, της το λέγαμε κάποιοι από τον περασμένο Δεκέμβριο. Μην βάλουμε το ελληνικό ζήτημα μέσα στην προεκλογική περίοδο. Και κάποιοι θερμοκέφαλοι στην κυβέρνηση έλεγαν, όχι όλοι, αλλά κάποιοι έλεγαν, όχι, να μπούμε μέσα και τότε θα τους εκβιάζουμε με έκρηξη και θα πάρουμε περισσότερα. Βλέπετε ότι παίρνουμε λιγότερα. Ευχαριστούμε κύριε Σταφάνη. Να πω για μια εκδήλωση που έχουμε σήμερα στις 6 ώρα με τον κύριο Χρυστοδουλάκη και τον κύριο Νεκτάριο, παρουσιάζουμε μια διαφορετική πρόταση για το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το χρέος και τις επενδύσεις. Για παράδειγμα, επειδή είχατε τον κύριο Νεφελούδη, λέμε ότι με 12% σας δίνω έτσι μια είδηση στις κύριες εισφορές, μπορούμε να έχουμε μια ισορροπία στα ίδια νούμερα περίπου που έχουμε και σήμερα. Άρα βγαίνει και με εναλλακτική, υπάρχει εναλλακτική. Ο κόσμος δεν πρέπει να απελπιστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο λόγος που φαίνεται ότι δεν υπάρχει είναι γιατί τα κόμματα δυστυχώς ένθεκα κήθεν έχουν στερέψει από ιδέες και κάπως πρέπει να, το δημόσιο διάλογο να τον εμπλουτίσουμε. Δεν θα κάνετε κόμμα. Στο ΕΒΑ, όχι, όχι. Ανακοινώνουμε, ελπίζουμε, ελπίζουμε ότι θα εμπλουτίσουμε το δημόσιο διάλογο 6 ώρα σήμερα στο ΕΒΑ. Ευχαριστούμε, κύριε Θεοφάνη, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.